Σήμερα πρέπει να το ευχαριστηθεί μέχρι εκεί που δεν πάει, γιατί είναι η τελευταία μέρα της ασυλίας της. Έρχεται με καταπληκτικό θέμα. Ελπίζω να είναι και πολύ ωραίο το ντύσιμό της. Νατάσα, παρακαλώ, bienvenue. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες στο My Style Rocks? Πολύ. Πότε ήρθες, πότε τελειώνει η ασυλία, ούτε που το κατάλαβες, είμαι βέβαια. Δεν το κατάλαβα. Είδες, τώρα από το επόμενο επεισόδιο καταλαβαίνεις ότι θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Παρατηρώ κάποιες πέρλες και εσύ, όπως η Σιμών εδώ πέρα. Ναι. Γίνεται αυτό, τι έχεις? Λοιπόν, εγώ εμφανίζομαι. Τι έχεις, κάτι που σε βλέπω περίεργα. Όχι, τίποτα. Μάλλον αυτό που έχει πάθει η Ζέτα, το πάθα εγώ από την τρίτη μέρα, δεν ξέρω. Ποιο έχει πάθει η Ζέτα, γιατί όχι, η Ζέτα έχει πάθει πολλά. Όχι, λέω, είναι λίγο πιεσμένη. Εγώ το παθαίνω λίγο πιο γρήγορα, δεν έχω πολύ υπομονή και δεν ξέρω. Τι δηλαδή, τι συμβαίνει? Όχι, όλα καλά, τίποτα. Ένα καινούριο άτομο όταν μπαίνει κάπου, αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα άτομα. Αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι μια άλλη... Δεν πειράζει. Είναι άλλη. Κοίταξε, είμαστε τώρα στην 8η διαγωνιστική εβδομάδα. Περισσότερα κορίτσια είναι από την πρώτη εβδομάδα εδώ. Αυτό λέω, ναι. Άρα εσύ θεωρείς ότι δεν σε έχουν τώρα αγκαλιάσει, παύλα καλοδεχτεί, παύλα... Υπάρχουν συναισθηματισμοί, όπως ακούστηκε πιο πριν. Δηλαδή είναι διαφορετικό το δέσιμο και εγώ τώρα εισήλθα, οπότε δεν είναι το ίδιο. Δεν... Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι έχεις έρθει κοντά με κάποια κορίτσια. Προφανώς, δεν ισχύει αυτό? Όχι, προφανώς. Ναι, δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά με όλους. Αλλά όταν μου λένε να είμαι αντικειμενική και αυτός που μου το λέει δεν είναι ο ίδιος αντικειμενικός... Βαθμολογικά μιλάει. Δεν το δέχομαι. Βαθμολογικά μιλάει, γιατί πίσω μια χαρά είμαστε. Ναι, για τη βαθμολογία λέω. Α, αυτό. Μην θεωρηθεί ότι δεν σε έχουμε αγκαλιάσει ή δεν σε όχι, έχουμε δεν είπα κάτι δεχτεί τέτοιο. Το οτιδήποτε. Να, αυτό. Δεν είπα κάτι τέτοιο, όχι. Άρα αισθάνεσαι, έχεις μία μικρή πικρία, να το πω έτσι, πάρα πολύ κλεισεδιάρικα και λαϊκά από την βαθμολογία. Αυτά που έχω ακούσει, απλά βλέπω ότι ισχύουν. Αυτό. Τίποτα. Δεν θέλω τι να επεκταθώ. Έχεις ακούσει? Όχι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά βλέπω ότι κάποιες κοπέλες ζορίζονται και καταλαβαίνω το λόγο, γιατί... Δεν είναι όλα τόσο ρόδινα, πώς να το κάνουμε. Όπως η Ζέτα, ας πούμε. Μπορεί να εννοώ τη Ζέτα. Ζέτα μου. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι ζορίζεσαι μέσα από τα λόγια που ακούω από την Νατάσα. Μάλλον η Νατάσα θα έβλεπε τα επεισόδια πριν έρθει και ίσως έχει αντιληφθεί αυτό που έχω πει εγώ σε προηγούμενα επεισόδια, άλλες φορές, αν εννοούμε το ίδιο αυτό. Ακριβώς, ναι. Ποιο δηλαδή? Που έχουν υπάρξει φορές που λέω ότι έχω νιώσει, ρε παιδί μου, να έχω στοχοποιηθεί ή μερικές φορές επίθεση ή ότι δεν μπορώ να υποθέσω ότι εννοεί ότι νιώθεις αδυναμία στα look ότι έχεις πέσει, γιατί είσαι πολύ καινούρια, άρα αυτό εννοείς? Όχι, αυτό που λες ότι κάποια αντιμετώπιση από ορισμένα άτομα δεν είναι... Άρα το ίδιο λέμε, η αυτό αντιμετώπιση λέμε, ναι, από άλλες συμπαίκτρες, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εμφανίζομαι σε πιάνο μπαρ, το οποίο έχει μέσα, είναι όλο σε στυλ καμπαρέ, κόκκινες κουρτίνες, καθρέφτες. Εμφανίζομαι ως τραγουδίστρια εκεί πέρα. Και θα έρθει και η παρέα μου και μετά, λοιπόν, από την εμφάνιση αυτή, θα καθίσω και με την παρέα μου και έχω φέρει και μια τσάντα για να μην είναι και λοιπές στο look, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να ακούσω και είπα να φέρω και τσάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Γενικά έχω φοβηθεί. Okay, καταλαβαίνω. Ναι. Βαθμολογήστε. Η βαθμολογία σου είναι μια χαρά. Ε? Okay, ναι. Καλή είναι. Καλή είναι. Έχεις πάρει τριάρια και δύο διάρια από την Καζαμπλάνκα και τη Βασιλική. Βασιλική. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα. Το φόρεμα είναι φορέσιμο μόνο του. Να βγεις βόλτα, να πας για ένα ποτό, το οτιδήποτε. Αλλά μόνο του. Όλο το υπόλοιπο styling είναι πάρα πολύ κουστούμι. Για show, όπως και λες ότι είναι στο κόνσεπτ σου. Αλλά αυτό το όλο δεν νομίζω ότι μπορεί να φορεθεί να βγούμε έξω. Ενώ real life, έτσι όπως έχει σεταριστεί. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να φορεθεί και να βγεις στην πραγματικότητα έξω, κάτι που ήταν το ζητούμενο του σημερινού task. Αρχικά, εγώ εμφανίζομαι σε κάποιο μαγαζί, οπότε γι' αυτό είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, λίγο too much. Ναι. Επίσης, το φόρεμα είναι δικό μου. Το φοράω όντως σκέτο. Είναι τωρινό. Αυτά είναι τωρινά. Και το καλσόν το πήρα τώρα. Ωραία. Δηλαδή, είναι καινούργια στοιχεία. Απλά το... Οπότε, εκτός από το πούπουλο που το έχω βάλει καθαρά για το σοου, όλο το υπόλοιπο είναι δηλαδή... τα έχω αγοράσει τώρα. Δεν αντιλέγω, εντάξει. Δεν είπα ότι είναι παλιά. Απλά θεωρώ ότι είναι... Λες και έχει βγει μια στολή από βεστιάριο, κάτι που ήταν... Το να μην είναι. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι είναι φόρεμα δικό μου κανονικό και έχω βάλει έξτρα στοιχεία για να θυμίζει καμπαρέ, γιατί εκεί που εμφανίζομαι θέλω να φαίνεται ότι όντως, ότι είμαι μέσα σε καμπαρέ, ότι είναι αυτή η κατάσταση. Οπότε αυτό ήθελα να πετύχω. Επειδή δεν ήσουν εδώ τώρα τελευταία που μας είχε πει και ο κύριος Κουδουνάρης να μην κάνουμε concept που να παριστάνουμε κάποιον άλλον, αλλά να προσπαθούμε να είμαστε στην πραγματικότητα εμείς. Γι' αυτό και σου έβαλα δύο. Δηλαδή, σε διαφορετική περίπτωση... Τραγουδίστρια είναι όμως. Ναι, η οποία παρουσιάζεται σαν τραγουδίστρια καμπαρέ. Αυτό είναι εκτός. Okay. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.